Ελάτε παρακαλώ, ο επόμενος μας πολιτής. Να τον να. Καλώς. Καλησπέρα σας. Πώς λέγεστε καταρχήν? Ονομάζομαι Τσαλακόπουλος Χρήστος, κατάγομαι από τη Βέρεια, αλλά μένω πολλά χρόνια στο Ελσίγκι. Μήτα κούλο. Κακή χεβίν, κοίτος. Κοίτος, ούδα. Αφήσατε το ωραίο Ελσίγκι και μας φέρατε τι? Είναι ένα ιδιαίτερο κρασί, ναι. Παράμιλο κρασί. Είναι το Μασέτο. Θεωρείται μέσα στα κορυφαία κρασιά του κόσμου. Αυτό είναι του 2019. Εσείς δηλαδή με τι ασχολείστε εκεί πέρα? Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι head sommelier σε δύο μαγαζιά του ενός από τους πιο διάσημους σεφ, ο πιο διάσημος σεφ της Φιλανδίας. Ναι. Το όνομα του είναι Hans Valimaki. Το συγκεκριμένο κρασί έχει και την υπογραφή του σεφ μου πάνω. Ωραία, μας άνοιξες ένα νέο κεφάλαιο στο Castle Trust. Νομίζω πρέπει να είναι το πρώτο κρασί που έρχεται προς αγορά. Είμαι φαν ειδικά του κόκκινου κρασί τα τελευταία χρόνια. Μετά τα 40 κάτι έγινε μέσα μου και μου κάνει πιο πολύ χάρη όπως, το κόκκινο. Όπως όλοι μας. Όπως όλοι νομίζω, έτσι, ναι. Πότε είναι το πικ του, πότε πρέπει να... Το κρασί είναι το 19, πιστεύω το 27 με 28 θα είναι το πικ. Από εκεί και πέρα μετά τα επόμενα 20 χρόνια το κρασί θα έχει ακριβώς την ίδια... γεύση. Το ίδιο feeling που λέμε, την ίδια γεύση. Είναι κρασί που απευθύνεται περισσότερο σε συλλέκτες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις και έχει τεράστια ιστορία το πώς βρέθηκε το κτήμα για να γίνει το Μασέτο. Είναι το blue clay που λέμε, που έχει, είναι τρομερά πλούσιο σε ίχνοστοιχεία. Παιδιά, εγώ δεν έχω ιδέα από κρασιά, το ξέρετε, και δεν πίνω κρασί. Θα σου πω γιατί δεν πίνω κρασί, όλοι απορούν. Ήμουνα μαθητής 16 χρονών και βγήκα και με τους φίλους μου λοιπόν έξω. Δεν είχα ξαναπιεί ποτέ στη ζωή μου τίποτα και ήπιαμε κρασί, αλλά εγώ το πίνα, λες και ήταν νερό. Και μου λέγανε θα μεθείς. Τι να μεθύσω, τίποτα δεν μου κάνει αυτό. Και πίναμε, και μέχρι που γύρισαν τα μάτια μου και καλά και ζω. Έκτοτε λοιπόν δεν έχω ξαναπιεί ποτέ κρασί. Λοιπόν, πάμε παιδιά να ξεκινήσουμε. Η εκτίμηση των 800 ευρώ προκάλεσε λιποθυμικές τάσεις στο Χρήστο. Μπορεί να παραδέχθηκε ότι το ίδιο κρασί πωλείται σήμερα περίπου στα 1000 ευρώ, είναι βέβαιος όμως ότι σε μία επταετία θα στοιχίζει τα διπλάσια. Δώσε μου μια πρώτη προσφορά. Αφού γκράζομαι ότι υπάρχει σημαντική αξία σε αυτό το μπουκάλι, χωρίς όμως να τη γνωρίζω, αλλά μία βάση μπορώ να τη βάλω και θα είναι 50 ευρώ έτσι για να ξεκινήσουμε να ζεσθενόμαστε. Θα πάω στα 150 για να βάλουμε λίγο ζέσταμα. Για να μην χάνουμε πολύ χρόνο, Χρήστο, γιατί καταλαβαίνω ότι λιγάκι τώρα όλοι το κοιτάμε, ξέρεις, γύρω-γύρω. Πες μου περίπου πού θέλεις εσύ να βρεθείς, για να καταλάβω αν μπορώ να συμμετέχω ή όχι. Προσβλέπεις μια προσφορά πάνω από τα 1000 ευρώ. Ναι. Σοβαρά. Το κρασί, μπορώ να σας πω ότι όταν θα είναι στο πικ του, η αξία του μπορεί να γίνει τρεις φορές πάνω. Τρία πάνω. Εντάξει, έχει ένα επενδυτικό ενδιαφέρον, το αντιλαμβανόμαστε. Τέτοια κρασιά είναι πρεστής κρασιά. Η αλήθεια πάντα είναι ότι επειδή ώρα που φτάνει στο πικ του, δεν έχει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα εκ των υστέρων. Για 20 χρόνια τουλάχιστον το συγκεκριμένο κρασί. Σωστά, αλλά είναι ένας συγκεκριμένος ορίζοντας. Δεν έχω καμία σχέση με τον κύκλο των ανθρώπων που είναι συλλέκτες. Για την ώρα διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Ευχαριστώ όμως για την πληροφορία. Για να ξεκαθαρίσω το ομιχλώδες τοπίο, το οποίο Αγγελόπουλος εδώ, έτσι λίγο. Πολύ ωραία. Δημήτρη, είσαι έτοιμος να μου κάνεις ένα δώρο? Είμαι πολλά χρόνια από μωρό Παλαιοπόλης, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με κρασιά. Έχει τύχει όμως να βρεθώ σε αρχοντικό πριν 60, 70, 80 χρόνια να έχει στο τρίτο υπόγειο κάβα και μάλιστα αρκετά μπουκάλια που έχω, που δεν ξέρω και τι είναι. Εγώ θα σου πω ότι σήμερα μου έδωσες ακόμα μια γνώση. Σε ευχαριστώ από μένα, αλλά πιστεύω και από την παρέα που ήρθες και δώσαμε και στον κόσμο που μας βλέπει μια ιδέα ότι και το κρασί είναι χρηματιστηριακό κι αυτό. Υπάρχει στο χρηματιστήριο. Εγώ δεν θα κάνω καμιά προσφορά. Να είστε καλά. Εγώ έχω συμπληρώσει τον κύκλο μου με το κρασί. Ήπια για τρεις ζωές. Έχω σταματήσει να πίνω, συνεπώς δεν μπορώ να συμμετάσχω. Χρήστο μου, ναι, μας άνοιξες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, μας άνοιξες εμένα προσωπικά, μου άνοιξε ένα ακόμα ορίζοντα τώρα να έχω το νου μου, γιατί το αγαπάμε το κρασί σαν γεύση, αλλά να που και επενδυτικά είναι μια πολύ καλή περίπτωση, σιγά σιγά. Σίγουρα πολλοί συλλέκτες τώρα στα social media που θα τη βλέπουν εκπομπή, που θα το δουν και θα τρελαθούν και θα λέει τι κάνατε, σας ήρθε δύο θησαυρός και δεν τον πήρατε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ήδη κάποιοι χτυπάνε την τηλεόραση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, σαν να διαβάζω τα σχόλια αυτή τη στιγμή. Τα πρεστίζ κρασιά πάντα είναι μια επένδυση, μακροπρόθεσμη. Γι' αυτό και υπάρχουν οι συλλέκτες κρασιών. Έτσι. Γι' αυτό και υπάρχουν οι δημοπρασίες κρασιών. Θα μείνω πίσω.
στο επανειδήνωμος. Άρα έχουμε μόνο μία προσφορά πάνω στο τραπέζι του Γιώργου. Καμία δεν έχουμε. Καμία. Σε αυτό το ποσό είμαστε αρκετά μακριά. Αυτό που μένει από αυτή την επίσκεψή σου εδώ είναι η γνώση που πήραμε όλοι. Και είμαι βέβαιος από τους τηλεθεατές μας ότι θα σε βρουν οι ειδικοί εκείνοι που συλλέγουν αυτό το είδος. Είμαι σίγουρος ότι οι συλλέκτες έχουν δει αυτή τη στιγμή το κρασί, οπότε ξέρω ότι σύντομα θα έχω κάποιες προσφορές στο τηλεφωνικό ή μέσω του Instagram για το συγκεκριμένο κρασί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να είσαι πολύ καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα πέρασα φανταστικά μέχρι στιγμής. Χρήστο, πρωτού φύγεις παντελώς άπραγος, εγώ θα σου κάνω μία προσφορά. Θα είμαι 400 ευρώ. Εάν σε ενδιαφέρει, σκέψου το. Πρέπει να είμαι κοντά στην εκτίμηση του Θάνου του Λούδου. Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Επειδή το κρασί, το συγκεκριμένο κρασί, έχει τεράστια ιστορία από πίσω πρώτα. Ναι, αλλά είναι στην αρχή του ακόμα και επίσης δεν έχω ούτε βιβλία ούτε τίποτα να δω τη χρονιά. Ήταν καλή, κακή. Γι' αυτό ρώτησα πού απευθύνεται. Το κρασί προσωπικά πιστεύω απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Όσο το πλήστον είναι συλλέκτες. Ο σύζυγός της είναι ένας από αυτούς πάντως. Έτσι. Άρα αυτή η προσφορά των 400 ευρώ είναι ενδιαφέρουσα για σένα. Εγώ θα χαρώ πολύ να γίνει αυτή η συναλλαγή. Και αν μας βλέπει αυτή τη στιγμή, θα πιστεύω ότι θα γελάει. Ο σύζυγος. Με όλο το σύζυγος φράχος. Γελάει γιατί είναι χαρούμενος που είναι μαζί μου. Λοιπόν, τελείωσε. Η πρότασή μου είναι αυτή. Έχουμε συμφωνία. Nope. Έχεις μια αντιπρόταση να τις κάνεις. Ήταν διπλάσια, οπότε δεν έχει νόημα. Υπέρ, βασικά. Χρήστο, δεν νόμιζα να είμαστε κοντά. Όπως σας είπα, ήρθα από το Ελσίνκι και είχε αρκετά μείον όταν έφυγα. Εδώ πέρα ήρθα και βρήκα 16-17 βαθμούς. Αλλά όταν άκουσα την προσφορά, αισθάνθηκα, έκλεισα τα μάτια μου και αισθάνθηκα ότι ήμουν στα μείον του Ελσίνκι. Την εκτίμηση του κυρίου Λούδου. Στα 800 ευρώ. Μάλιστα. Εγώ θα σε καλέσω για μια γευσηγνωσία ούζου στη Μυτιλίνη. Ευχαρίστω. Και να σα πω ότι καλοκαίρι το ουζάκι, ενώ κανονικά πρέπει να πίνω μόνο κρασί. Αλλά το ουζάκι το τιμώ πάντα. Όταν έρχομαι Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που θα κάνω την πρώτη μέρα είναι να πάω δίπλα από τη θάλασσα και να πιάνω ουζάκι. Μπράβο, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε περιμένουμε. Ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Περίμενα τηλέφωνο για την επόμενη φορά. Θέλετε να βάλουμε από 250 ευρώ, τα ανοίξουμε τώρα, το πιούμε.